να πάμε στα Καλάβρητα, να κλείσουμε το μέρος με Καλάβρητα. Εκεί και αν είναι βέβαια χειμερινός προορισμός, οι πληρότητες πάνε περίφημα, το έχω ψάξει, θα μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Αθανάσιος Μενούνος, είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Καλαβρίτων. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο κύριος Αθανάσιος Μενούνος και δίπλα σας. Είναι ο Ευθύμιος ο Τζόμπολος, είναι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Παναγιώτης ο Γιωργακόπουλος είναι ο καταστηματάρχης εδώ του Μπάρου. Α, είστε πολύ βέβαια, δεν πειράζει. Ευπρόσδεκτοι όλοι βέβαια, χαρά μας, τιμή μας. Στα Καλάβρητα τώρα, για πείτε μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι. Φέτος θα πάτε καλά, παρά την πανδημία, παρά τον κορονοϊό. Θα σας πω, φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τα κτά. Είχαμε απροσδόκητο μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ναι. Όταν λέμε βουλιάζαν τα Καλάβρητα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, αλλά και σημερινές. Αλλά δεν είναι μόνο ο καιρός, είναι και οι υποδομές που υπάρχουν στα Καλάβρητα. Εκεί πρέπει, αυτό ρώτησα και πέρνα από λίγο και με την αντιδήμαρχο, στην αντιδήμαρχο, στη Φλόρινα, υποδομές, η αξιοποίηση, ποιο είναι το μυστικό, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Θα σας πω, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία εξαιρετικής ποιότητας και για όλα τα βαλάντια υπάρχουν πάρα πολύ ωραία φαγάδικα με ντόπια παραδοσιακά φαγητά εδέσματα. Υπάρχει διασκέδαση και πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και άλλα πράγματα στα Καλάβρητα που μπορεί να δει ο επισκέπτης. Αυτός που δεν θέλει να έρθει μόνο για τα χιόνια, υπάρχουν τα σπήλαια των λιμνών, υπάρχει θρησκευτικός τουρισμός από τα μοναστήρια. Είναι ένας προορισμός κοντά στην Αθήνα, είμαστε 180-190 χιλιόμετρα και έχουμε φροντίσει με τις υπηρεσίες μας να αξιοποιήσουμε και να εξυπηρετήσουμε το κοινό που μας επισκέπτεται. Μπράβο, μπράβο. Ο επιχειρηματίας δίπλα δεν ξέρω να μας ακούει. Μάλιστα, ακούει, ακούει. Τι κάνετε εκεί, πώς πάνε οι επιχειρήσεις γενικά, δεν ξέρω. Δραστηριοποιήστε στην εστίαση, πού είστε? Στην εστίαση, καφέ, μπαρ. Πραγματικά, θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο, τα πράγματα φέτος, είμαι 16 χρόνια εδώ στο χώρο που δραστηριοποιούμε και στο συγκεκριμένο πόστο, ναι. τα πράγματα φέτος είναι διπλάσια και τριπλάσια. Μάλιστα, έχετε και μουσική από χθες, οπότε ποιος σας πιάνει τώρα εκεί? Θα σας πω. Αν και αυτό θα το συζητήσετε περισσότερο και με το Θύμιο, ναι, που είναι δίπλα μου. Είναι πολύ καλά τα πράγματα στο χειμερινό τουρισμό, αλλά εμείς κυνηγάμε άλλα πράγματα, δεν θα σας το πω εγώ αυτό. Απάντησα στην ερώτησή σας, τα υπόλοιπα για εναλλακτικό τουρισμό θα τα συζητήσετε με τον πρόεδρο και με τον Θύμιο. Βέβαια, πάμε να κλείσουμε και με τον αντιπρόεδρο. Αντιπρόεδρος είναι δίπλα, Αντιπρόεδρος. Βέβαια, την καλησπέρα μας. Λοιπόν, πάνε καλά τα πράγματα, αξιοποιείτε εκεί τον χειμερινό τουρισμό. Να σας δούμε όμως και στο πλάνο, αν μπορείτε να πάτε λίγο αριστερά, να σας δούμε και λίγο έτσι. Εμείς δεν έχουμε μόνο το χειμερινό τουρισμό, έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Βέβαια, απλά τώρα επειδή έχουμε χειμώνα, ξέρετε, να αναφερθούμε λίγο. Η ναυαρχίδα μας είναι ο χειμώνας, το χειμωνικό κέντρο είναι στο πικ του αυτή τη στιγμή, ναι. Έχει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες, όλοι οι σπίτες λειτουργούν άψογα, το προσωπικό και όλοι οι Καλαβρητινοί περιμένουν τον κόσμο να το φιλοξενήσουμε και να περάσει όμορφα και ευχάριστη στιγμές. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος έχει πάντα ανοιχτά όλους τους δρόμους, ανά πάσα στιγμή και ώρα, με χιονόπτωση, με μη χιονόπτωση. Ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός και προσβάσιμος. Όλος ο Δήμος είναι στο πόδι αυτό το τρίμηνο που έχουμε χιονόπτωση, βροχές και άλλα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Και περιμένουμε τους επισκέπτες να έρθουν με ασφάλεια στα Καλάβρητα, να μείνουν, να ιδρεύσουν, να φάνε, να πιούνε και να περάσουν. Και όπως το είπατε, αξιοποιείτε τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο τόπος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πολύ σωστά κάνατε και το αναφέρατε. Απόλυτα. Αυτό. Αξιοποιούμε τα πάντα στο έπακρον και όλοι οι επαγγελματίες στα Καλάβρητα από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο αξιοποιεί αυτό που του δίνει τα Καλάβρητα, που είναι το όνομά του, το βασικά, το brand name των Καλαβρίτων. Είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο μετά το χειρονομικό και τα υπόλοιπα θέατρα που έχουμε στην περιοχή μας. Που είναι πάρα πολλά, ώστε από ένα απλό επισκέπτη πρέπει να κάτσει τουλάχιστον 5 μέρες στα Καλάβρητα για να τα δει όλα. Σωστό. Και θα προλάβει να τα δει όλα. Πρόεδρε, και στα Καλάβρητα, πάνω απ' όλα,
είναι και το Μουσείο Ολοκαυτώματος από τη σφαγή των Ναζί του 1943. Το γνωρίζουμε. Που έχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα. Βέβαια. Και προσεχώς θα έχουμε και από τον Αρίσταρχο, από το τηλεσκόπιο πάνω από το Χελμό, θα δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί μάλλον ένα πλανητάριο. Τώρα δημιουργούνται οι υποδομές για να κατεβάσουμε εικόνα κάτω στην πόλη. Με το καλό να τα ξαναπούμε και τότε. Με το καλό να ξανανταμώσουμε πάλι. Καλά, να σας καλά. Ευχαριστήσουμε. Να φιλοξενήσουμε και στα Γαλάβρυτα. Βέβαια, χαρά μας. Χαρά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τους τρεις. Να είστε καλά. Λοιπόν.